Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 31 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Επίσης, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα στην οποία συζητάται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το θέμα της διεύρυνσης του ωραρίου. Η χθεσινή μέρα χαρακτηρίστηκε από την αντιπαράθεση μεταξύ του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης, Δημήτρη Σούφα, αλλά και της αντιπολίτευσης. Και αν αυτά χαρακτηρίζουν την επικαιρότητα σε πανελλήνιο επίπεδο, πάμε να δούμε τι διαμορφώνει τη δική μας τοπική επικαιρότητα μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σύσκεψη που την Προεδρία του Νομάρχη Ροδόπης Αργιανακίδη είχαν σήμερα οι έμποροι και βιοτέχνες της περιοχής. Σε ποια κοινή πρόταση κατέληξαν? Στο 1 ευρώ ανέβηκε η τιμή της αμόλυδης βενζίνης, ακολουθώντας την ξέφρενη πορεία του τελευταίου μηνός. Κομοντινή, μια πόλη συγχαστήριο ή μια αυθαίρετα εκτεθειμένη σε ύφους πόλη? Ποιο ζήτημα αναδείχθηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο? Σύσκεψη που την Προεδρία του Νομάρχη Ροδόπης Αργιανακίδη είχαν σήμερα οι έμποροι και βιοτέχνες της περιοχής, μια μέρα μετά τον αποκλεισμό των στενών του Νέστου και μια μέρα μετά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το νέο ωράριο. Η κοινή πρόταση στην οποία και κατέληξαν οι φορείς ήταν να υιοθετηθεί ένα κοινό ωράριο για όλους τους κλάδους. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών του νομού Ροδόπης. Η σύσκεψη, που έγινε υπό την Προεδρία του Νομάρχη Αργιανακίδη, είχε ως θέμα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αφορά τη διεύρυνση του ωραρίου. Κοινό ωράριο πρότεινε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Επαγγελματοβιοτεχνών, Κώστας Γιούρτας, για όλους τους κλάδους και διαχωρισμό του ωραρίου από περιοχή σε περιοχή. Το σημαντικότερο σημείο του νομοσχεδίου είναι ότι θέλουν να αφαιρέσουν τις αρμοδιότητες της νομαρχίας, ενώ η επιθυμία όλων είναι η συνεργασία με τον νομάρχη, τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πέτρος Γιανουρίδης. Κοινές θέσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο φαίνεται να έχει και η ΓΕΣΕΒΕ. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς, υποστηρίζει ο νομάρχης και τονίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Οι τοπικές κοινωνίες είναι ανάστατες, γιατί δεν τους δίνουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τα του οίκου της. Πιστεύω ότι ο Υπουργός κάνει ένα τεράστιο λάθος, το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, και να αφήσει τους νομάρχες με τους κατατόπους φορείς να τα βρούνε και να κάνουν το ωράριο αυτό που πρέπει για τον κάθε νομό. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα ωράριο το ίδιο στις Άπες, στην Κομοτηνή, στην Καρδίτσα και στη Μύκονο. Πρέπει λοιπόν οι κατατόπους αρχές να αποφασίσουν τι ωράριο θέλουν ακριβώς και να το εφαρμόσουν. Το ωράριο αυτό το οποίο και αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το οποίο έγινε συζήτηση. Οι προτάσεις σας είναι ότι στο πλαίσιο του 97 θα πρέπει να παραμείνει η κυβέρνηση, να μην διαφοροποιηθεί πουθενά από αυτά τα οποία έχουμε δώσει εμείς. Τα δύο σημεία, τα οποία τα ξαναλέω, είναι να μην έρει τις αρμοδιότητες από τους νομάρχες για τα ωράρια, δηλαδή όταν ζητηθεί από κάποιον εμπορικό σύλλογο να μπει σε νομαρχιακό συμβούλιο και να ψηφιστεί και να υφίσταται πλέον αυτό με νομαρχιακή απόφαση. Έρε λοιπόν τις αρμοδιότητες και δεν δίνει στους νομάρχες. Ένα αυτό. Και δεύτερο, την επιμήκυση του ωραρίου κατά 2 ώρες. Όλοι οι φορείς εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση, ή λέγεται ΣΕΑ, ή λέγεται ΓΕΣΕΒΕ, ή λέγεται Εργατικό Υπαλλητικό Κέντρο, ή λέγεται Καταναλωτικό Κοινό, συμφωνούν να παραμείνει το ωράριο όπως έχει. Μόνο ο Υπουργός θέλει την αλλαγή του. Γιατί? Μήπως έχει υποσχεθεί τίποτε κάπου αλλού? Σήμερα εδώ που βρεθήκαμε, συνηγορούμε όλοι ότι το πολυνομοσχέδιο όσον αφορά το ωράριο υπάρχει πρόβλημα. Το Εμπορικό Επιμελητήριο με τα συνδικαλιστικό του όργανο, τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία συνηγορούμε απόλυτα και ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, μην αφήνοντάς την να λειτουργήσει όπως θέλει και δημιουργώντας πλαίσια τα οποία δεν την αφορούν. Η κάθε αγορά έχει τους δικούς τους κανόνες και ρυθμούς. Αυτούς πρέπει να τους αποφασίζει η ίδια αγορά από μόνη της για να είναι το δυνατόν καλύτερη και για τους καταναλωτές αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Ότι το καινούργιο πολυνομοσχέδιο δεν αφουγκράζεται το πνεύμα της αγοράς, την τοπική οικονομία, αλλά εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένων πολυεθνικών εταιριών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αγορά, πανελλαδικά, αλλά και η δική μας περιοχή, είναι το ότι δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην αγοραστική δυνατότητα του καταναλωτή. Και όλες οι κοινωνικές ομάδες και ο χώρος του επαγγελματία αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης.
Στο 1 ευρώ ανέβηκε σήμερα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, αποδεικνύοντας την ανωδική ξέφρενη πορεία που αυτή την περίοδο ακολουθεί για το πετρέλαιο. Στο μεταξύ, διχάζεται στους ιδιοκτήτες των πρατηρίων βενζίνης της περιοχής το νέο ωράριο που φαίνεται να εφαρμόζεται από κάποιους επιλεκτικά. Χθες, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων είχαν συνάντηση με τον ομάρχη Ροδόπης Αργιανακίδη. Το νέο ωράριο που θέλει τους βενζινοπόλους να κλείνουν τα πρατήρια τους 10.30 το βράδυ με εξαίρεση τα διανυκτερεύοντα πρατήρια δυσαρέσει τους περισσότερους, που ωστόσο γνωρίζουν ότι πρέπει να συμμορφωθούν στον νόμο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που αδιαφορώντας για τον νόμο αγνοούν το ωράριο εις βάρος των υπόλοιπων. Τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ ο κλάδος μας είναι ότι κάποιοι δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι νόμος και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και εμείς οι περισσότεροι στο νομό Βενζινοπόλη ήταν αντίθετοι με αυτή την εφαρμογή του ωράριου, γιατί λογικά θα διώχνουμε τον κόσμο, τον ταλαιπωρούμε, τον κάνουμε να ψάχνει βενζινάδικο για να εξυπηρετηθεί και άλλα πολλά. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είναι νόμος και μας φωνάξαν να τον τηρήσουμε, τον τηρούμε. Αλλά υπάρχουν 5-6 βενζινοπόλες στο νομό που δεν το τηρούν. Παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται η λειτουργία των αυτόματων πολιτών πέρα από τις ώρες λειτουργίας του πρατηρίου. Μπορεί να δουλεύουν δηλαδή μόνο όταν το μαγαζί διανυκτερεύει, εφημερεύει, είναι ανοιχτό. Είναι 2-3 άτομα που δεν το τηρούν αυτό. Τα δουλεύουν μέρα νύχτα και κάνουν ζημιά στους υπόλοιπους. Με συνέπεια να δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Κάποιες διαφορές, εκνευρισμοί, φασαρίες και αυτά. Επίσης, κάποιοι άλλοι δεν εφαρμόζουν το ωράριο που δεν έχουν αυτόματους πολιτές, δουλεύουν μέρα νύχτα. Πράγμα που και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Οι 80-90 το εφαρμόζουν και οι 5-10 παρασέρουν κάποιοι λίγοι κάποιους και δημιουργούνται προβλήματα. Τώρα, εμείς, ενώ ήμασταν αντίθετοι, τι είπαμε, από τη στιγμή που είναι νόμος και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, να εφαρμοστεί ο νόμος με όλες τις συνέπειες. Δηλαδή, όποιος να τον εφαρμόζει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Ό,τι ακριβώς λέει ο νόμος. Αυτό είπαμε, μας φωνάξαν οι αρχές και το διευθετήσαμε και είπαμε, για να είμαστε δίκαιοι και όλοι οι βενζινοπόλες να είναι ίσα μέλη, να εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος. Χθες οδηγήθηκαν εκπρόσωποι του κλάδου στον Ομάρχη για να συζητήσουν την κατάσταση ώστε να δοθεί οριστική λύση. Χθες μας καλέσαν και πήγαμε στην Ομαρχία, μιλήσαμε με τον ίδιο τον κύριο Ομάρχη, γιατί αυτός είναι που επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα, ας πούμε, αυτά. Πήγαμε στο διοικητή της αστυνομίας για να μας πει τον τρόπο που γίνονται οι παραβάσεις και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στη μήνυση, σε αυτούς που δεν υπακούν στην εφαρμογή του ωραρίου. Και είχαμε πάει και στην εποπτεία εμπορίου, που είναι η πρώτη αρχή που μας έβαλε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό και το νόμο. Τις διανυκτερεύσεις και τις εφημερίες, ποιος καθορίζει? Για να μην υπάρχει πρόβλημα, ήταν να τις βγάζουμε εμείς στα σωματεία βενζινοπόλων. Αλλά για να μην έχουμε τις γκρίνιες, τα βγάλαμε σωστά, δεν τα βγάλαμε, είναι δίκιο, δεν είναι δίκιο προς κάποιον άλλον, τα βγάζει η εποπτεία εμπορίου, που είναι η υπεύθυνη αρχή. Η χορύπανση λόγω της λειτουργίας των μπαρ και καφετεριών που λειτουργούν στο κέντρο της Κομοτηνής ήταν ένα θέμα που επανήλθε στο προσκήνιο μετά και την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής τη Δευτέρα. Ένα από τα ερωτήματα όμως που εγείρονται με αφορμή το περιστατικό αυτό είναι ποιο προφίλ επιθυμούμε για την Κομοτηνή. Αυτό που αποδεικνύει μια πόλη εσυχαστήριο ή μια αυθαίρετα εκτεθειμένη σε ήχους πόλη. Οι μηνύσεις κατά συγκεκριμένου κέντρου νυχτερινής διασκέδασης με την κατηγορία της χορύπανσης απασχόλησε την περασμένη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αφαίρεση άδειας λειτουργίας από καταστήματα είναι το έσχατο μέτρο, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δαμιανός Δάμονας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθώντας να βρει τη χρυσή τομή, έδωσε ένα χρονικό περιθώριο στους καταγγελόμενους για να συμβιβαστούν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργεί στην κατεύθυνση αν θέλετε, σε μια κατεύθυνση η οποία υπακούει στη λογική της κύρωσης με την μορφή αφαίρεσης άδειας λειτουργίας από καταστήματα. Ασφαλώς και αυτό το μέτρο βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας παρέχει ο νόμος. Αλλά είναι, θέλω να πω, το έσχατο μέτρο που μπορούμε να λάβουμε έτσι ώστε να προβούμε σε φρονηματισμό ενός επαγγελματία, εν προκειμένου ενός επαγγελματία ο οποίος διαθέτει νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητος και με την λειτουργία του καταστήματός του παρενοχλεί άλλους συμπολίτες μας και άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι και εκείνοι ακριβώς θέλουν να κερδίσουν, να επιβιώσουν μέσα από το επάγγελμά τους ή απλά να έχουν το χρόνο τους και το δικαίωμά τους στην κοινωνική γαλήνη, την ηρεμία και την προσωπική τους ησυχία. Έτσι λοιπόν καταφύγαμε στην λύση ώστε δίνοντας ένα εύλογο περιθώριο μιας αναβολής από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ εκείνων οι οποίοι δέχονται τις καταγγελίες και εκείνοι οι οποίοι κάνουν τις καταγγελίες,
έτσι ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή, ένας κοινός τόπος όπως είχα προηγουμένως, για να συμβιβαστούν τα πράγματα. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση στο νόμο σύντομα, θα αναγκαστούν, όπως δηλώνει ο κ. Δαμιανός, να προβούν σε πιο δραστικά μέτρα. Συναφέρεστη δηλαδή της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια γαλήνη. Κομωτινή πόλη ησυχαστήριο ή Κομωτινή πόλη ανοχήρωτη όσον αφορά τα θέματα της νομιμότητας, επιλέγουμε ούτε τη μία λύση ούτε την άλλη λύση. Πάμε σε αυτό το σημείο, κύριε Σεκίνη, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση και να μάθουμε λεπτομέρειες για ένα θέμα το οποίο είτε απλοποιεί είτε δυσκολεύει την καθημερινότητά μας. Είναι όμως άμεσα συνυφασμένο με αυτή. Για πρώτη φορά στο στούντιο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή της Τροχιάς Κομωτινής. Έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ένα πόστο ιδιαίτερα νευραλγικό και γίνεται καθημερινά δέκτης παραπώνων, επισημάνσεων. Κάποιες από αυτές είναι δίκαιες και κάποιες άλλες άδικες. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν στο δεύτερο στούντιο του Art Channel τον διοικητή της Τροχιάς, τον κύριο Σουλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Σουλιώτη. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Δύσκολη πραγματικά η δουλειά σας, δύσκολο το πόστο σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό στην αρχή. Τελειώνοντας μια μέρα σας, μια δύσκολη μέρα και επιστρέφοντας στο σπίτι, υπάρχουν στιγμές που νιώθετε ικανοποίηση για το έργο ή μεταφέρετε όλο αυτό το στρίμωγμα το οποίο σας δίνουν οι πολίτες και μετά την δουλειά στον έπειτα πιο προσωπικό σας χώρο ή χρόνο? Όταν πηγαίνεις στο σπίτι σου και ξέρεις ότι έχεις κάνει από νωρίς σωστά τη δουλειά σου μέχρι το μεσημέρι, σίγουρα νιώθεις ικανοποίηση. Πάντως, ένας από τους λόγους στους οποίους ήθελα απόψε να είστε εδώ είναι γιατί βλέπουμε ότι κάποια πράγματα, τουλάχιστον στην Κομωτινή, αναφορικά με την κάθοδο των αυτοκινήτων ή τουλάχιστον την επισήμανση των προβλημάτων ή την ολοκλήρωσή τους, έχουν μάλλον αλλάξει. Κύριε Σουλιώτη, εμείς ρωτήσαμε τους πολίτες. Τους ρωτήσαμε τη Δευτέρα ποια θέματα θα ήθελα να σας επισημάνω, γνωρίζοντας ότι θα σας είχαμε στο στούντιο. Θέλετε μαζί να πάμε να δούμε τι λένε στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και έπειτα να επιστρέψουμε με σημαντική κουβέντα στο στούντιο? Να τα δούμε. Να τα δούμε λοιπόν. Να περάσουμε να δούμε τι δήλωναν οι Κομωτινέοι. Η κίνηση στους δρόμους είναι μεγάλη και οι Κομωτινέοι δυσανασχετούν με το κυκλοφοριακό. Η έλλειψη πάρκινγκ, τα διπλοπαρκαρίσματα καθώς και οι επανωτές κλήσεις προκαλούν πονοκέφαλο στους οδηγούς που ευελπιστούν στη λήψη δραστικών μέτρων από την Τροχέα. Για τα παρκαρίσματα. Τι? Για να έχει περισσότερο χώρο για παρκαρίσμα. Τα διπλοπαρκαρισμένα να βγάλει από το κέντρο της πόλης. Το κυριότερο αυτό είναι. Πολύ καλός είναι. Θα τους συστούσα η αστυνομική της Τροχέας να είναι πιο, να είναι, πώς να το πω, πιο, να παρατηρούν περισσότερο τα αυτοκίνητα πάνω στις διασταυρώσεις που εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για ατύχημα. Αυτό μόνο. Το κυκλοφοριακό να λυθεί. Απλώς να υπάρχει λίγο πιο μεγάλη μέριμνα για τις κινήσεις. Πάντως οι τροχονόμοι στα φανάρια δεν σημαίνει καλυτέρευση της κίνησης. Εάν δουλεύουν τα φανάρια όπως πρέπει, δίχως παρουσία τροχονόμου, ο κόσμος θα κινείται πιο ελεύθερα. Τι να το ρωτήσουμε, το γράψιμο πάει σύννεφο. Έχω ρημάξει όλο τον κόσμο στο γράψιμο. Κάθε χρόνο πληρώνουμε 2-3 χιλιάδες ευρώ για γραψίματα. Δρόμους καλύτερους, καλύτερη σηματοδότηση, γιατί έχει πολλή κίνηση. Να συμμαζέψουν τους τροχονόμους, γιατί έχουν καταγράψει όλο τον κόσμο. Σωστά να κάνουν το δουλειά τους, τίποτε άλλο. Εδώ πέρα γίνεται χαμός κάθε μέρα. Θα μου πεις και αυτός δεν έχει άτομα να βάλει εδώ πέρα. Και τώρα λείπουν και σε άδεια και γίνεται πανικός. Καλά που λείπει ο κόσμος και λίγο-λίγο δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο μπάχαλο? Να κάνει πάρκινγκ. Δεν φοράς κράνος για να μην σε γράψουνε? Ναι, ένα μπράβο. Μα θα σε γράψουνε? Μα βεβαίως θα με γράψουνε, αλλά επειδή δεν θέλω. Δεν πειράζει, αν γράψουνε θα πληρώσω ο πατέρας μου. Γιατί να πληρώσω εγώ? Και αυτό είναι καλό. Να αλλάξει δουλειά, ξέρω. Το τελευταίο πάντως σχόλιο, κύριε Σουλιώτη, ήταν μάλλον με χιούμορ. Υπήρχαν διαφορετικές δηλώσεις. Υπήρχε μια γενικότερα θετική μάλλον εύνοια. Υπήρχαν βέβαια και πολλοί καμένοι από τα πρόστιμα. Τουλάχιστον τρεις κατηγορίες δηλώσεων μπορώ να πω ότι ξεχώρισα από το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ένα έτσι πρώτο σχόλιο θα μας κάνατε για όλα αυτά που είδατε? Δίκιο έχει ο κόσμος να κάνει τα παράπονα του όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Αλλά και εμείς προσπαθούμε συνήθως να
μην υπάρξει πρόβλημα στο κέντρο της Κομοτηνής, όσο μπορούμε βέβαια. Mm-hmm. Από εκεί πέρα οι παραβάσεις, οι χωρίς παραβάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πολλές φορές εξαντλώντας ίσως και περιθώρια, αυτό το έχουμε δει, η Χρύσα Γιαδαμίδου στο ρεπορτάζ έκανε την επισήμανσή της στον οδηγό του δικύκλου που οδηγούσε βέβαια χωρίς κράνος. Θα δούμε να τα πούμε και να τα δούμε όλα αυτά. Ένα ζήτημα το οποίο ξεπίδησε από το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ήταν αυτό για, για την λειτουργία των φαναριών, όπως επίσης για τη σωστή τους λειτουργία. Κάποιος είπε χαρακτηριστικά ότι εφόσον λειτουργούν τα φανάρια δεν χρειάζεται τροχονόμοι εκεί. Είναι έτσι τα πράγματα ή υπάρχει μια διαφορετική μέρημνα για την τροχέα στο κέντρο της Κομοτηνής? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο φανάρι βρίσκεται ο τροχονόμος ή ο αντικυκλιστής ή ο πεζός τροχονόμος της Ορφέως. Όταν υπάρχει όντως μποτιλιάρισμα, συνήθως τις ημέρες που είναι το παζάρι, την Τρίτη, τις μεσημεριανές ώρες, όπως και τα απογεύματα όπου είναι τα καταστήματα ανοιχτά, Τρίτη και Πέμπτη. Τότε απαραίτητα, ας πούμε, πρέπει να βρίσκεται τροχονόμος στο σηματοδότης. Ένα από τα ζητήματα επίσης τα οποία σας έθιξαν είναι ότι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες διπλοπαρκαρισμάτων και αυτό το βλέπετε και εσείς, το επισημαίνετε και μέσα από τους ανθρώπους που σας συστοιχίζουν, δηλαδή από τους τροχονόμους. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Σουλιώτη, θεωρείτε, στην πόλη μας, στην πόλη της Κομοτηνής? Η υπηρεσία μας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της με την παρουσία της στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ώστε να μην θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Θα μιλάτε σίγουρα για την οδό Ορφέως και Αποστόλου Σούζου. Βεβαίως. Εκεί βρίσκεται αυτές. Εκεί βρίσκεται καθημερινά πεζός τροχονόμος που έχει ως κύρια αποστολή να διώχνει τα παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και πέρα από αυτό, όταν ο κόμβος έχει κάποιο μποτιλιάρισμα, να μπαίνει στον κόμβο και να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Επίσης, τώρα με όλα αυτά τα οποία λέμε για την πόλη, για το κέντρο της Κομοτηνής, θα ήθελα συμπληρωματικά να σας θέσω και ένα ερώτημα που αφορά τις μονοδρομήσεις κάποιων δρόμων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Και μάλιστα έχω κατά νου κάποιους καινούριους δρόμους που έγιναν με αφορμή και τις διανοίξεις. Δεν θυμάμαι το όνομα του δρόμου, εσείς θα μου το πείτε, που καταλήγει προς το Ρεξ. Πώς την χαρακτηρίζουμε αυτή την οδό, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ούτε σήμανση έχει εκεί, ούτε και μπορείς να αντιληφθείς εύκολα ποιος έχει προτεραιότητα. Μιλάμε για την οδό Μοσκόφ. Ναι. Ο δρόμος αυτός έχει παραδοθεί τώρα στην κυκλοφορία, έχει μπει ασφαλτοτάπητας. Δεν έχουν όντως, δεν έχει μπει πινακίδες σήμανσης, δεν έχουν μπει. Πιστεύω τώρα ότι η Δημαρχία, όπου να είναι, ας πούμε, θα τελειώσει με αυτό το θέμα. Είναι ένας δρόμος όμως, μια διάνοιξη που είναι συνέχεια της Εγνατίας οδού. Θα αποσυμφορήσει σίγουρα το κέντρο για όσους χρησιμοποιούν την οδό Ηρώων και θέλουν να πάνε δυτικά της πόλης, θα μπορούν να ακολουθήσουν αργότερα την οδό Εγνατίας και από εκεί διαμέσου της οδού Μοσκόφη να φτάσουν στη δυτική πλευρά της πόλης. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις στις σκέψεις της τροχέας, πρόσφατες ίσως, που και εσείς τις έχετε καταγράψει και σκοπεύετε να τις καταθέσετε? Μας πείτε με ποιον τρόπο γίνονται οι προτάσεις αυτές αποδεκτές, για να το αντιληφθούν και οι συμπολίτες μας, να μονοδρομηθούν λοιπόν συγκεκριμένες περιοχές, ούτως ώστε να είναι πιο λειτουργικό το κέντρο της Κομοτηνής. Έχετε, κύριε Διοικητά, κάτι τέτοιο κατά νου με τις οδηγίες? Αφορά τις μονοδρομήσεις, θέλω να αναφερθώ για τις οδούς Ιόνων και Μαρινάκη. Ναι. Που σήμερα η Ιόνων είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχει γίνει πρόταση προς το Δήμο Κομοτηνής να μονοδρομηθούν αυτοί οι δύο δρόμοι. Αλλά εμείς δεν παίρνουμε τις αποφάσεις, απλά συμμετέχουμε σε μια γνωμοδοτική επιτροπή όπου συζητούμε τις προτάσεις και από εκεί πέρα την απόφαση την παίρνει το Συμβούλιο Κομοτηνής. Μάλιστα, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν γίνεται η λήψη των αποφάσεων. Μιλήσαμε για τις μονοδρομήσεις, μιλήσαμε για τις διανοίξεις. Το πιο μεγάλο όμως θέμα συνήθως, που δεν αγγίζει το σημείο της πρόληψης αλλά έπειτα της καταστολής, είναι αυτό των τροχαίων δυστυχημάτων. Γίνουμε τα τελευταία 5 χρόνια μάρτυρες κάποιων σφοδρών ίσως δυστυχημάτων. Είσαστε στην περιοχή, όχι βέβαια στην τροχαία, τα γνωρίζετε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και κάποια καλοκαίρια, όπως επίσης και 2 ή 3 χρόνια πριν τα Χριστούγεννα που είχαμε ένα πολύ νεκρό τροχαίο. Και με αφορμή αυτό θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάνει μια χαρτογράφηση των σημείων που χαρακτηρίζονται ως σημεία Καρμανιόλα στην περιοχή της Ροδόπης ή στην Κομοτηνή? Στο οδικό δίκτυο της νομού Ροδόπης θέλω να πω ότι είναι λίγα τα σημεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως επικίνδυνα.
Απλά και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει από πλευρά σήμανσης βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο το οδικό δίκτυο του νόμου Ροδόπης. Πέρα αυτά, να σας αναφέρω μερικά από τα επικίνδυνα σημεία, όπως είναι η διασταύρωση Καρυδιάς, η διασταύρωση Συμβόλων, είναι η παλιά οδό Ξάνθης με την ημεραρχία Σερών, με την Εθνάρχη Μακαρίου. Επίσης, η διασταύρωση Θρύλου Ρίου, εκεί έχουν τοποθετηθεί σηματοδότες και είναι πιο προσεκτικότερη η οδηγή. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις των σηματοδοτών. Και επίσης τώρα έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στους δρόμους που οδηγούν προς το Φανάρι και προς την Ξυλαγανή, γιατί τις μεσημεριανές ώρες εκεί πηγαίνουν οι υλοόμενες παραλίες και βρίσκονται καθημερινά, αστυνομικοί σε όλο το οδικό δίκτυο που προληπτικά βρίσκονται στο σημείο. Μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης και ίσως λειτουργήσει, ας ελπίσουμε, θετικά, ευνοϊκά, προλαμβάνοντας καταστάσεις παρά να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων ανατροχαίων δυστυχημάτων. Αυτά για τους τέσσερις τροχούς. Για τα δίτροχα όμως, η πρόνοια ήταν ενδεικτική, η οποία λάβατε περίπου ένα μήνα και κάτι πριν. Είμαστε μάρτυρες ή τουλάχιστον είμαστε παρόντες σε μία προληπτική καμπάνια την οποία ξεκίνησε η τροχέα της Κομωτινής. Αφορούσε τους οδηγούς δικύκλων και ήδη τους επιβάλλατε όλους να φορούν ένα κράνος και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο μπροστά εν συγκρίση από ό,τι μαθαίνω από συναδέλφους με τις άλλες πόλεις της Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τι έχετε να παρατηρήσετε λοιπόν για αυτούς? Οι αναβάντες των διτρόχων να γνωρίζουν ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα της υποχρεώσης με τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Επειδή η ενεργητική και επιθετική ασφάλεια είναι ανύπαρκτη επάνω στο δίκυκλο, οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί σε σχέση με τους οδηγούς του δικύκλου και να προβλέπουν σίγουρα περισσότερο από αυτούς. Είναι υποχρεωμένοι επίσης να μην βγάζουν τις σιγαστήρες, κυρίως οι νεαροί, για να κάνουν εκοφαντικούς θορύβους, να αποφεύγουν τις σούζες και να κάνουν επίδειξη της ικανότητάς τους και να φορούν κράνος. Είπαμε, είναι ένα μέτρο, αν και προβλέπεται από τον κώδικα, οδικής κυκλοφορίας, είναι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε και μέσα στην πόλη να φορούν κάνει οι δικυκλιστές. Πρέπει υποχρεωτικά να φορούν γιατί προστατεύονται οι ίδιοι σε περίπτωση πτώσης από το δίκυκλο ή σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Και ας μην θεωρούν αυτό το μέτρο ως καταπιεστικό. Μάλιστα. Αν σας ρωτούσαμε όλα αυτά, μίλησαμε για μέτρα που αγγίζουν τον τομέα της πρόληψης, κάποια άλλα που αγγίζουν τον τομέα της καταστολής, μιλήσαμε για την αποσυμφόρηση της πόλης. Θα ήθελα όμως λιγάκι και με αφορμή το τελευταίο περιστατικό που αναφέραμε, τα τελευταία τεκτενόμενα που έχουν σχέση με τους οδηγούς δικύκλων και την καμπάνια την οποία κάνετε εσείς πρώτοι σε όλη την περιφέρεια, ίσως όλη την περιφέρεια, σίγουρα στην Θράκη, να σας ρωτήσω για το κοινωνικό έργο της τροχέας. Τι θα χαρακτηρίζατε εσείς, κύριε διοικητά, ως τέτοιο? Είναι μεγάλη προσφορά της τροχέας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και όπως βλέπετε πανελλαδικά έχουν τεθεί στόχοι μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων ώστε να πάψουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να μην χυθεί καμία σαγόνα αίματος στην άσφαλτο. Επίσης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και με τη βεβαίωση των παραβάσεων σε πεζοδρόμια, σε διαβάσεις πεζών και σε διαβάσεις όπου είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής στην πόλη. Επίσης, να γνωρίζει ο πολίτης και ο φίλος οδηγός ότι η τροχέα είναι όλο το 24ωρο κοντά της, προκειμένου να τις προσφέρει και να τις διευκολύνει κάθε πρόβλημα και όχι να είναι απέναντι από αυτούς. Αν σας ρωτούσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός οδηγού, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ίσως εχθρός ενός οδηγού, ο οποίος οδηγεί είτε δίκυκλο είτε ένα αυτοκίνητο, τι θα μου λέγατε? Το γεγονός ότι έχει πολλές, βαρύνει το μυαλό του με πολλές σκέψεις και είναι λιγάκι αφηρημένος ενδεχομένως. Τι είναι αυτό δηλαδή τελικά, μπορούμε να πούμε ότι προκαλεί τροχαία ατυχήματα? Αυτός ο παράγοντας, το γεγονός δηλαδή ότι βαρύνεται με πολλά, η λατρεία, η μεγάλη αγάπη για την ταχύτητα, τι θα μου προσδιορίζατε? Τα τροχαία ατυχήματα έχουν ως βασική αιτία τον παράγοντα άνθρωπο. Εάν εκείνος δεν επιδεικνύει αρνητική συμπεριφορά απέναντι στους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τότε θα έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Θα σας επισημάνω ορισμένες επικίνδυνες παραβάσεις που είναι αιτία πολλών και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθεσης, το αντικανονικό προσπέρασμα, η υπερβολική ταχύτητα, καθώς επίσης και η παραβίαση των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.
Δεν τις γνωρίζουν, δεν τις διαβάζουν, αφαιρούνται. Τι θα λέγατε προσδιορίζοντας αυτό το στοιχείο που μου αναφέρατε, παράγοντας άνθρωπος? Οι περισσότεροι οδηγοί τις τηρούν, αλλά επειδή οι δρόμοι δεν υπολογίζουν ότι δεν γνωρίζουν μάλλον την κατάσταση του πιο πέρα, ας πούμε, ότι υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή, δεν δίνουν και τόση σημασία. Μάλιστα. Και άρα δεν γνωρίζουν τους δρόμους και ίσως να υπερβαίνουν πολλές φορές και αυτόν. Κύριε Διοικητά, πώς θα είναι το καλοκαίρι για εσάς, για πείτε μου? Έχουμε ακόμη ένα μήνα καλοκαιρινό. Εσείς θα είστε εδώ, παρόν στους δρόμους? Παρόν στους δρόμους θα είμαι και θα συνεχίσουμε όπως μέχρι σήμερα το έργο μας. Που είναι, ας πούμε, και θέλω να ζητήσω από τον Ροδοπαίο πολίτη να βλέπει τους τροχονόμους ως φίλους και συμπαραστάτες. Και γιατί δεν έχουν σκοπό, ας πούμε, μόνο να βεβαιώνουν παραβάτες, αλλά να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τους πολίτες και τους οδηγούς, γι' αυτό και ζητώ τη συνεργασία τους, τη δική τους συνεργασία. Και τη συνεργασία βέβαια με το προσωπικό, στο οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι στο 80% βλέπουμε καινούριους ανθρώπους και στους τροχονόμους που βρίσκονται και στις μοτοσικλέτες, αλλά επίσης και στους δρόμους τριγύρω και επισημαίνουν τους πολίτες τα καλώς ή κακώς κείμενα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είπαμε και ας ελπίσουμε ότι όλα και αυτό το καλοκαίρι θα πάνε πολύ όμορφα για την πόλη μας και για τους συμπολίτες μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Θεολόγη. Η καθαριότητα της Κομωτινής μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις στο κέντρο του Δήμου αλλά και στις γειτονιές αποτελεί υπόθεση προσωπική για τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας Γιώργο Μανανά. Κάθε εβδομάδα τα μηχανήματα του Δήμου στρέφονται σε διαφορετικές περιοχές. Η φροντίδα για την καθαριότητα του Δήμου πρέπει να εντατικοποιείται το καλοκαίρι, αφού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Η Δημοτική Αρχή, έχοντας αυτό υπόψη της, πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα καθαρισμού και υπενθυμίζει διαστόματος αντιδημάρχου Γεώργιου Μανανά ότι η καθαριότητα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας Δήμου και Δημοτών. Κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αν με τα λίγα μας, το προσωπικό ειδικά που έχουμε, το λίγο προσωπικό, νομίζω η κατάσταση της πόλης είναι αρκετά καλή. Πολύ καλή, ειδικά στο κέντρο και στις γειτονιές όμως. Λίγο θέλει προσοχή και από εμάς, αλλά και από τους καταστηματάρχες, επαγγελματίες, όσον αφορά τα χαρτόνια, έχουμε πει. Οι νοικοκυρές και ειδικά αυτοί που βγάζουν τα σκουπίδια, να τις έχουν κλεισμένες καλά τις σακούλες, ώστε να μην έχουμε δυσοσμίες. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα να βγαίνει το πλυντήριο, να καθαρίζει με προσοχή στο κέντρο τα μαγαζιά αλλά και τις γειτονιές. Αυτό θα γίνει τουλάχιστον μια φορά σε όλη την πόλη, να μην πω και δύο φορές, και στα χωριά, γιατί τόσο προλαβαίνουμε το ένα πλυντήριο που έχουμε. Κάνουμε ένα πρόγραμμα, όπως σας είπα, μετακαθαρισμού των οικοπαίδων αλλά και παλιά αντικείμενα. Κάνω έκκληση προς τους δημότες να αυτή τη στιγμή ό,τι έχουν, οτιδήποτε σκουπίδι, παλιό αντικείμενο, ψυγεία, πλυντήρια ή στρώματα, να μην τα αφήνουν έτσι, να παίρνουν τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητος μια μέρα πριν, ώστε να περνάει το φορτηγό να τα παίρνει. Ο κύριος Μανανάς κάνει έκκληση στους δημότες που έχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη να τα αποσύρουν αύριο το πρωί, γιατί από τις 5 έως και τις 7 π.μ. θα υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου που θα καθαρίζουν το οδόστρωμα. Από εκεί και πέρα κάνουμε ένα πρόγραμμα καθαρισμού των δρόμων. Αρχίσαμε τώρα που σιγά σιγά συμμαζεύονται και με τα έργα η πόλη και αρχίζουμε από Χαριλάου Τρικούπη, θα συνεχίσουμε από Ανδρονίκου και από άλλες γειτονιές. Θα γίνει αυτό αύριο το πρωί 5 με 7. Έχουμε παρακαλέσει και τους συνδημότες μας και συνδημότες, αλλά και τους κατοίκους και τους ένικους που είναι εκεί που έχουν μαγαζιά. Να τους παρακαλούμε από σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι αν γίνεται, να πάρουν όλοι τα αμάξια, κάνουμε έκκληση ώστε να καθαριστεί καλά και να πληθεί και με πλυντήριο. Και αυτό θα συνεχιστεί γενικώς όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι σε κάποιους δρόμους που μπορούμε και σε κάποιες γειτονιές. Γιατί σίγουρα καταλαβαίνουμε, ειδικά στην αγορά και στη Χαριλάου Τρικούπη, αρχίσαμε από εκεί γιατί είχαν πρόβλημα οι συμπολίτες μας εκεί πέρα από τη σκόνη και τα χώματα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω το θέμα καθαριότητας γενικώς και της τάξης της πόλεως είναι θέμα και των πολιτών, συνεργασίας πρώτα απ' όλα πολιτών και δημοτικής αρχής. Και κάνουμε αρκετές προσπάθειες, όπου και στην Αρρωθέως έχω τονίσει επανειλημμένως, θα βάλουμε ένα press container για να εξυπηρετούμε και τα μαγαζιά αλλά και τους πολίτες, το οποίο όμως περιμένουμε λίγο καιρό για να βρούμε μια πατέντα ασφαλείας, όπως σας είπαμε, είμαι security, ώσπου να μάθουμε τη λειτουργία και να τη μάθει και ο κόσμος. Αλλά θα γίνει πολύ σύντομα και αυτό εδώ. Αποσύρθηκε τελικά το θέμα οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας παιδικών σταθμών με εισήγηση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δάμωνα Δαμιανού. Το γεγονός αυτό συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, στο οποίο και συμμετείχαν και εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, με το αιτιολογικό ότι αναμένεται πρόσφατα να κατευθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα ρυθμίσει τα θέματα αυτά.
Οι παιδικοί σταθμοί θα γεμίσουν φέτος με περισσότερες από 600 παιδικές φωνές. Οι γονείς θα ενημερωθούν για το παιδικό σταθμό που θα φιλοξενήσει το παιδί τους μέσω σχετικού εγγράφου που θα τους αποσταλεί. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, ο πρόεδρος παιδικών σταθμών, Δαμιανός Δάμονας, διευκρινίζει ότι σύντομα θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα που αφορά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Οι παιδικοί σταθμοί φέτος πρόκειται να φιλοξενήσουν περισσότερα από 600 παιδιά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί έναν αριθμό ρεκόρ. Γεγονός που πιστοποιεί την πολύ καλή δουλειά που γίνεται σε αυτούς και την εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλουν οι συμπολίτες μας. Θέλω να ενημερώσω με την ευκαιρία που μου δίνεται τους συμπολίτες, τους συνδημότες μας, ότι αυτές τις μέρες θα παραλάβουν τα ενημερωτικά τους δελτία, τα ενημερωτικά τους χαρτιά, όπου θα αναγράφεται ο παιδικός σταθμός όπου θα εγγραφεί το παιδί τους κατά τη νέα σχολική χρονιά, και θα έχουν την ευκαιρία ασφαλώς να περιεργαστούν και το περιοδικό, το παιδικό ηλιοτρόπιο, το οποίο αποστέλλεται συνημμένα στους γονείς, σε όλους τους γονείς, μαζί με το έγγραφο όπου τους ανακοινώνεται και ο παιδικός σταθμός όπου και θα εγγραφεί το παιδί τη νέα σχολική περίοδο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης, μετά από δική μου πρόταση, αποσύραμε προς το παρόν και το ζήτημα της ψήφισης του εσωτερικού οργανισμού λειτουργίας των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, μέχρι ότου ψηφιστεί από την κυβέρνηση. Φανταζόμαστε ότι αυτό θα συμβεί ή μέσα στα θερινά τμήματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου ή σε κάθε περίπτωση από την ολομέλεια της Βουλής μετά τον Οκτώβριο, το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά μια σειρά ρυθμίσεων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν και με τους εργαζόμενους του ΣΟΤΑ και ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου της Κομωτινής. Σιροπιαστά με την παλιά παραδοσιακή συνταγή, με την προσθήκη παγωτού σε κάθε γεύση αλλά και γλυκά του κουταλιού, με τις λιγότερες θερμίδες για τους λάτρεις του γλυκού, φέρονται πρώτα στις προτιμήσεις των Κομωτινέων. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μας δώσει μια πολύ γλυκιά γεύση. Τα σιροπιαστά είναι πολύ διαδεδομένα στη Θράκη και έχουν φανατικούς φίλους. Τα ζαχαροπλαστεία διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ώστε να ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς γλυκατζίδες. Με κύριο συστατικό το καρύδι, συνδυάζονται άψογα με παγωτό και φρούτα και αποτελούν ένα πολύ δροσερό επιδόρπιο, ιδιαίτερα για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το σιροπιαστά είναι ένα ιδιαίτερο γλυκό, είναι καθαρά ανατολίτικο. Περιλαμβάνει περισσότερο γλυκόζι, νερό, ζάχαρη σαν βασικό συστατικό και έχει κυρίως είναι γύρω από το καρύδι. Στην Ασία συνήθως γίνεται με σαν φιστίκ. Εδώ το έχουμε τροποποιήσει και γενικώς οι Κωνσταντινοπολίτες το έχουν τροποποιήσει έτσι ώστε να είναι με καρύδι. Φύλλο, κανταΐφι, αυτά είναι τα βασικά συστατικά. Στην Κομωτινή και ιδιαίτερα στη Θράκη έχουμε μια μεγάλη κατανάλωση στο σιροπιαστό, το οποίο τροποποιείται πάντα είτε με κρέμα είτε με διάφορα φρούτα για να γίνει πιο δροσερό, και βασικά το καρύδι. Ο μπακλαβάς είναι όντως διαδεδομένος εδώ στην Κομωτινή, τρώγεται πάρα πολύ και γενικά ό,τι περιέχει καρύδι και φύλλο, και όντως μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το προτιμούν με παγωτό. Η επιτυχία σε έναν καλό μπακλαβά είναι το φύλλο, το φρέσκο το βούτυρο, το καλό καρύδι και λίγο η κανέλα. Φεύγουν το ίδιο χειμώνα, καλοκαίρι, τα γλυκά, τα σιροπιαστά. Το σιροπιαστό τώρα το καλοκαίρι έχουμε μία πτώση. Βέβαια υπάρχουν διάφορες λύσεις όπως ο συνδυασμός με διάφορα φρούτα και με το παγωτό του. Έχουμε βρει αυτές τις λύσεις και συνήθως αυτά που είναι με κανταΐφι. Όσα σιροπιαστά περιέχουν κανταΐφι μπορούν να συνδυαστούν πάρα πολύ καλά με το παγωτό. Ωραία. Και οι τιμές είναι προσιτές? Οι τιμές είναι αρκετά προσιτές, μπορώ να πω, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο κάτω είναι πάντα πιο ακριβά. Αλλά βέβαια η τιμή είναι πάντα σχετική με την ποιότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα απόψε, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Ιουλίου. Ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.